Γεια σε όλους. Χαίρετε. Χρήστος και Φρό, Greek Metal Reactions και σήμερα έχουμε τους... Black Dahlia Murder. Και έχουμε από την πρώτη δουλειά, που μετά την αυτοκτονία του Trevor, 2 χρόνια περίπου μετά, έχουμε Panic Hysteric. Ωραία, λοιπόν, έχουμε ένα βίντεο κλιπ από το Panic Hysteric, που είναι από, όπως είπες, από το άλμπουμ που ήδη βγάλανε και είναι το πρώτο μετά την αυτοκτονία, το θλιβερό αυτό γεγονός του Trevor Oxenrath. Και το κομμάτι αυτό είναι ένα κομμάτι σύμφωνα με την περιγραφή των ιδίων ότι ένα τραγούδι που αφορά τη φρίκη που έτρωγε η Αμερική του 1950. Μουσική. Ναι, και το πόσο την αντιπαθούσαν και πόσο, ας πούμε, ο Φρανκ Σινάτρα και άλλοι ήταν ενάντια σε αυτή τη μουσική. Ναι. Λοιπόν, και έχει γραφεί κατά τον ίδιο ένα ωραίο, η στίχη δηλαδή, ένα ωραίο απόγευμα με συνοδεία βότκας. Και ξέρω κάτι, Μάλλον. Ναι, ναι. Όχι, κάτι άλλο. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και το σχολιάζουμε. Μια βουτιά και βγαίνει στο πολύ ωραίο κομμάτι. Ναι, ναι, έδωσε εκεί, έδινε πόνο, έδινε μπάσκετ, μπανάνες, πιθηκάκια, πιθηκάρας. Τι μπανάνες φάγανε αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν η μασκότ του μπάσκετ ο παιδικός και ήταν με την μπανάνα όλοι, πάρτε μπανάνα. Τι είχαμε? Death Metal, έχουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο Death Metal συγκρότημα των τελευταίων 20 ετών. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ότι αναγεννάται από τις τάχτες του, από μια τόσο πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το να φύγει έτσι άδικα ένα σημαντικό κομμάτι του συγκροτήματος, και το οποίο τον είχαν στις περιοδίες μαζί, ήταν από την αρχή μαζί,
Είναι όσοι είμαστε σε συγκροτήματα, γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μελών είναι αδελφικές σχέσεις. Φυσικά, ότι ειδικά όταν είναι τα ενρετικά μέλη και ειδικά όταν είσαι μια μπάτα. Νίκο Φρόντμαν, Μόξερ, που είναι η εικόνα πάντα. Δηλαδή, όταν αλλάζει ένας Φρόντμαν, πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ βλέπουμε ότι κάπως αναγεννούνται τις στάθες τους. Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε γιατί αυτό που μας βγάζουν εδώ είναι οι στίχοι από τους στίχους. Βλέπουμε αυτό που είπαμε και από την αρχή, ότι έχει σχέση με την κριτική του rock and roll στις. Του metal, κατά συνέπεια. Το... Ναι, στις δεκαετίες τις παλιές εκεί στην Αμερική. Βλέποντας εδώ ότι το ίδιο παραμένει και με το metal, η κριτική του σατανά, οι μουσικές. Και... Θα παρασύρουν τα παιδιά μας, θα πάνε στην κόλαση, θα γίνουμε κακοί άνθρωποι όλοι. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με το βίντεο κλιπ, όπου βλέπεις ότι μπορείς να περάσεις πάρα πολύ ωραία σε μια metal συναυλία. Δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι θα στείλει τα παιδιά σας και θα κάνουν στην κόλαση. Δεν είναι, είναι άνθρωποι, είναι ανάμεσά μας. Δεν γίνονται τελετές μαύρες μαγείας συναυλίες. Μίσεις, βεβαίως, βεβαίως, ούτε ομαδικοί βιασμοί και σεξ όργια. Ναι, τα πράγματα είναι απλά. Συναυλία, μουσική, περνάμε καλά. Και νομίζω αυτό θέλει να μας δείξει εδώ το βίντεο. Εγώ νομίζω ότι είναι με ένα πάρα πολύ ωραίο. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, έχουμε ένα στίχο ο οποίος το διαβάζει και λες, ου, ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ πέρα. Και βλέπεις και το βίντεο κλιπ για να έρθει σε αντιαστολή με το στίχο. Μόνο και μόνο για να σου κατεδαφίσει τα στερεότυπα τα οποία ακόμα και σήμερα, και εκείνα τα χρόνια ακόμα παραπάνω, αλλά ακόμα και σήμερα στην κοινωνία μας υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Πολύ καλή ιδέα. Μου άρεσε όλο, όλο από την αρχή ως το τέλος, όλη αυτή η ανάσα που πήραμε. Στον ευαζιάτη. Στον ευαζιάτη, είναι πρακτικά. Και είναι ωραίο να βλέπεις ότι αυτές οι μπάντες καταφέρνουν και έχουν τη δύναμη να ξαναγελάσουν. Να ορθοποδήσουν, να συνεχίσουν, να τολμήσουν. Και εγώ πιστεύω ότι θα φέρουν και το αποτέλεσμα που φέρει. Και το τελευταίο που κάποιες φορές το χρησιμοποιούμε και εδώ, το είδαμε και τα άτομα που τα κρατούσαν στο κοινό τις φωτογραφίες και το όνομα του Trevor. Ναι. Να πούμε ότι ισχύει πραγματικά ότι ένας άνθρωπος ουσιαστικά πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχάσεις. Και εδώ φαίνεται ότι τον τιμούν και δεν τον ξεχνάει και είναι πάρα πολύ έτσι, όμορφο, γλυκό, είναι συγκινητικό. Και πολύ ανθρώπινο σε σχέση με αυτούς που λένε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ανθρώπινα, είναι τους λατανά. Ωραία. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe, αφήστε μας ένα σχόλιο, ακολουθήστε μας στα social media. Ναι, στο Instagram, στο Facebook, φυσικά και στο TikTok. Και τα λέμε στο επόμενο.